Μπορεί να μην το ήξερε, αλλά αν έχει κάνει ένα τατουάζ ή γνωρίζει κάποιον που έχει κάνει και δεν έχει πάθει μέχρι τώρα κάποια σοβαρή μόλυνση ή κολλήσει κάποια θανατηφόρα ασθένεια, τότε να είσαι σίγουρο πω χρωστά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό εδώ το χαριτωμένο γαϊδουράκι. Αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ στο κανάλι και αναρωτιέσαι ποιο είναι αυτό ο τύπο που μου κλείνει συνέχεια το ματάκι, πρώτα απ' όλα καλώ ήρθε. Είμαι ο Χρήστο Τσιντσάρη, Tattoo Artist, εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Και αυτή, φίλοι μου, είναι η νέα σειρά επεισοδίων τα όπου θα ρίχνουμε μία ματιά στου πιο σημαντικού ανθρώπου και γεγονότα που σημάδεψαν τον κόσμο των τατουά. Οπότε, αν σε ενδιαφέρουν όλα αυτά, ξέρει. Subscribe, καμπανάκι και καλώ ήρθε. Η σημερινή μας ιστορία, φίλοι μου, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ξεκινά κάπου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένας πιτσιρικάς, εν ονόματι Norman Keith Collins, κάποια μέρα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στη σύγχρονη εξέλιξη των τατουάζων, όπως τα ξέρουμε. Μπορεί να μην σου θυμίζει κάτι, αλλά παίζει κάποια στιγμή να έχεις πιει ένα ποτηράκι στο όνομά του, χωρίς να το ξέρεις. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Είναι 1920 και στην Αμερική ο κόσμος βιώνει μια ανεπανάληπτη κοινωνική, πολιτική, οικονομική άνθηση. Για πρώτη φορά ο πληθυσμός των μεγάλων πόλεων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που ζουν στην επαρχία. Μέχρι τότε να φανταστείς οι γυναίκες δεν είχαν καν δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές. Τότε το απέκτησαν. Α, επίσης, χαρακτηριστικό είναι πως μέσα σε μία δεκαετία τα νοικοκυριά που είχαν ηλεκτρική ή είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια εκτοξεύτηκαν από μόλις 16% σε 60%. Α, και όλοι τρέφονται από την επιθυμία να κυνηγήσουν το μεγάλο American Dream. Αυτή τη φρενίτιδα προφανώς βίωνε και ο νεαρός μας Νόρμαν που ζει ακόμα στην επαρχία με τους γονείς του και, α, και το γάιδαρό του, τον Τζέρι. Όπως όμως κάθε παιδί αυτής της ηλικίας είναι μάλλον λίγο ατίθασος. Λίγο καλαμπουρτζής, και οι γονεί του συχνά πυκνά τον αποκαλούν με το όνομα του Γαϊδάρου. Έτσι λοιπόν του βγήκε το ψευδόνιμο Τζέρι. Βοήθα τι μάνα σου, ρε Τζέρι! Ρε Τζέρι, σήκω πάνω να κατσικυρία. Κάποια μέρα ο Τζέρι, ο Νόρμαν δηλαδή, όχι ο Γάιδαρο, αποφασίζει να αφήσει πίσω το πατρικό του και να επιβιβαστεί σε ένα τρένο έτσι τυχαία. Και έχω που βγει. Αυτό ήταν το λεγόμενο train hopping τη εποχή. Δηλαδή να επιβιβάζεσαι από τρένο σε τρένο, χωρίς κανέναν συγκεκριμένο προορισμό. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, ο Τζέρι αρχίζει και αλωνίζει την Αμερική, βγάζοντας χατζιλικάκια από άτομα τα οποία χτυπά μικρά τα τουαζάκια. Τώρα μην φανταστείς τα τουάτσα, όπως τα ξέρουμε τώρα, μια βρώμικη βελονίτσα, τα τακα-τακα-τακα-τακα, δηλαδή στην πιο μποέμ μορφή που μπορείς να φανταστείς. Μια μέρα λοιπόν καταλήγει στο Σικάκο όπου του συμβαίνουν δύο σημαντικά πράγματα που του αλλάζουν τη ζωή. Το πρώτο είναι πως γνωρίζει έναν τατουατζή εν ονόματι Gibbs Thomas. Είναι ουσιαστικά αυτός που του μαθαίνει για πρώτη φορά πως να χρησιμοποιεί μηχανάκι τατουάζ. Μην ξεχνάς, η χρονιά είναι 1920 και τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ σε αυτόν τον τομέα. Ο Τζέρι όμω ενθουσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που, μάλιστα, πολλέ φορέ πλήρωνε ο ίδιο από την τσέπη του τυχαίου περιθωριακού τυπάδε για να εξασκηθεί πάνω του. Λοιπόν, αστεία ιστορία τώρα. Ο Γκίμπους που λε ήξερε κάποιον που δούλευε στο νεκροτομείο και είπε στον Τζέρι πω για να εξασκηθεί πραγματικά στα τατουάζ, ο καλύτερο τρόπο ήταν να κάνει τατουάζ πάνω στο δέρμα ενό. Μακαύριο, το ξέρω. Μια μέρα λοιπόν, θέλοντα να τον φαρσάρει, ο Τόμ βάζει έναν φίλο του να παριστάνει το πτώμα. Και με το που πάει ο, ο Τζέρι να ξεκινήσει το τατουάζ, το πτώμα ξαφνικά ακουνιέται και ο Τζέρι χέζεται από το φόβο του. Αυτό θα πει φίλοι μου. Φάρσα του θανατά. Στο Σικάγκο, όμω, το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα που του συμβαίνει είναι ότι κατατάσσεται στο πολεμικό ναυτικό. Έτσι, τα επόμενα χρόνια επισκέπτεται πολλά διαφορετικά λιμάνια τη Ασία, πριν καταλήξει στην εξωτική Χαβάη. Για να σε βάλω λίγο στο κλίμα της εποχής. Η Χαβάη τότε παίζει να είχε μεταβίας Πάντε μισό εκατομμύριο κατοίκου σε όλα τα νησιά μαζί αυτό, ε. Δεν είναι ακόμα η επίσημη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θα γίνει πολύ αργότερα το 1959. Ωστόσο, είναι ένα εξωτικό προορισμό με όμορφε παραλίε, φοινικόδεντρα, δέντρα, ε, έναν multicultural πληθυσμό, θα έλεγε κανεί. Κάτι που γοητεύει τον Τζέρι από την πρώτη στιγμή. Επιτέλου, είχε βρει ο Τζέρι τον παράδεισό του. Κάτι όμω που σύντομα θα άλλαζε με τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γεγονότα που θα άλλαζαν τόσο τον ίδιο τον Τζέρι, όσο και την κατάσταση στο νησί. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Χαβάη απαριθμεί πάνω από ένα εκατομμύριο πεζοναύτε. Άλλοι ερχόμενοι, άλλοι φευγάτη, ένα εκατομμύριο. Όλα αυτά σε έναν βράχο στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού. Κάποια στιγμή ο Τζέρι ανοίγει το πρώτο του τατουατζίδικο. Μαζί με έναν συνέτερο, τον Τόμ. Τόμ και Τζέρι. Καλό. Και το ανοίγουν στην καρδιά των γεγονότων. Στην θρηλυκή Hotel Street District. Κάντο λίγο εικόνα. Είναι μια περιοχή γεμάτη μπαρ τζογαδρομάγαζα, μπουρδέλα, στριπτιτζάδικα και φυσικά τα του Είναι φάτσα κάρτα μπροστά στο λιμάνι, ακριβώς εκεί που αποβιβάζονται οι πεζοναύτες πριν ξεχυθούν στην υπόλοιπη χώρα. Βέβαια, ο μόνος σκοπός σου στην Hotel Street ήταν είτε για να διασκεδάσεις, είτε για να γίνεις λιώμα, να... Ή να χτυπήσει κανένα τα τουαζάκι. Α, φυσικά και όλα αυτά στο φω τη ημέρα, φίλοι μου. Μην ξεχνά, στο κάτω-κάτω εξοδούχοι ήταν οι πεζοναύτε, όχι τουρίστε. Λοιπόν, το μηχανάκι του Τζέρι πιάνει φωτιά και τα ναυτικά του σχέδια γίνονται ανάρπαστα. Ουρές έξω από το μαγαζί, από το πρωί μέχρι το βράδυ τατουάζ ή μέχρι να του τελειώσουν οι καθαρέ βελόνε. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1941 οι Ιαπωνέζοι βομβαρδίζουν το Pearl Harbor, το Pearl Harbor είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Χαβάης και του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στον Ειρηνικό ωκεανό. Η στιγμή αυτή είναι η στιγμή που αλλάζουν τα πάντα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εισέρχονται με τη σειρά του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη Ιαπωνία και των συμμάχων τη, δηλαδή τη Γερμανία, τη Ιταλία κτλ, κτλ. 50 εκατομμύρια νεκροί, πείνα, καταστροφή και κερασάκι στην τούρτα, Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Ο πόλεμος θα βρει τον Τζέρι πίσω, ξανά στα καράβια και παρά τον πατριωτισμό του, διορίζεται σε κάποιο εμπορικό πλοίο που έπλεε τα στενά της Ιαπωνία. Το πλοίο όμω δέχεται πειρά και ο Τζέρι επιστρέφει άρον-άρον με αναρωτική στη Χαβάη. Εκεί πιάνει ξανά μηχανάκι στα χέρια του και τα τουαζάρει. Ποιου άλλου, του πεζοναύτε. Όχι όμως σε στούντιο, αλλά σε αυτοσχέδια στημένους χώρους έξω από τα καψιμί τους παρακαλώ. Εκεί θα του κολλήσουν και το δεύτερο παρατσούκλι. Σέιλορ. Το πιάσες τώρα έτσι. Είναι ο γνωστός μας Σέιλορ Τζέρι. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει κάπου στο 1945. Με τους Ιάπωνες να παραδίδονται και τον Σέιλορ Τζέρι να επιστρέφει ξανά στην Χονολουλού. Και που αλλού στην Hotel Street District. Πηγαίνει λοιπόν και εκεί βρίσκεται το τατουατζί δικό του εγκατηλειμμένο με την πόρτα ορθάνιχτη και τον Τόμ, τον συνέτερό του, άφαντο. Η ιστορία έχει πως μαζί του είχε φέρει και μια μικρή μαϊμού καθώς ήταν σύνηθες βλέπεις εκείνη την εποχή οι ναύτες να επιστρέφουν από τα διάφορα ταξίδια του στην Ασία με διάφορα εξωτικά ψωάκια. Με το μαγαζί άνω κάτω αρχίζει να το τακτοποιεί, ενώ η σκανδαλιάρα μαϊμού σε ανίποπτο χρόνο πιάνει ένα μπουκαλάκι από μελάνι και το πίνει. True story, έτσι. Λίγο αργότερα μπαίνει μέσα ένα ναύτη ξεριζντημένο με τα άσπρα, λε και βγήκε από διαφήμιση του skip. Γεια σα, Τζέρι. Α, τυχαριτωμένο μαϊμουδάκι και ο Τζέρι του το δίνει στην αγκαλιά. Εκείνη τη στιγμή το καημένο <σθεκτική> ζάκι ρίχνει μία υγρή και κάνει το άσπρο μαύρο. Του άρεσε πολύ, βλέπει τον Τζέρι να διηγείται αυτή την ιστορία στου διάφορου περαστικού. Ήταν, θα λέγαμε, αρκετά καλαμπουρτζή και πολλέ φορέ το έβαζε αυτό μέσα στα τατουάζ του. Κάπω στι αρχέ όμω του 1950 θα κάνει κάτι εντελώ ριζοσπαστικό. Και αυτό είναι ότι θα παρατήσει τα τατουάζ. Ναι, καλά άκουσε. Και φίλοι μου, κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό μα επεισόδιο. Ούτε καν Βασικά, η απόσυρσή του θα έρθει ω ένδειξη διαμαρτυρία κατά του IRS, της Αμερικάνικη Εφορίας δηλαδή, καθώ θεωρούσε υπερβολικούς του φόρου που του αναλογούσαν. Ο τύπο, ναι, μεν είναι ένα All American χαρακτήρα, πατριώτη μέχρι το κόκαλο, αλλά απεχθάνεται τόσο πολύ του πολιτικού, όσο και το σάπιο καθεστώ του, οπότε τα παρατάει. Κάνει διάφορες βέβαια άλλες δουλειές, όπω ε, σκίπερ ε, σε ένα καταμαράν για τουρίστες, και του πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Μάλιστα, σύμφωνα με αστικού μύθους, ο Τζέρι, εξαντλημένο στο τέλος της ημέρας, αναγκαζόταν να τη σκαπουλάρει από την πίσω πόρτα έτσι ώστε να αποφύγει τους διάφορου περαστικού και ναύτες που του ζητούσαν απεγνωσμένα ένα τελευταίο τατουάζ. Με αυτά και με αυτά όμω, τα χρόνια περνούν. Η Χαβάη το 1959 γίνεται και επίσημα πολιτεία των Πολιτειών και ο Τζέρι παίρνει τη μεγάλη απόφαση πως ήρθε η ώρα για την μεγάλη του επιστροφή. Έτσι βρίσκει τον Μπομπ Πολ που μόλις είχε ανοίξει ένα τατουατζίδικο στην Smith Street αυτή τη φορά, ένα μικρό μαγαζάκι, αλλά ο Μπομπ ήταν γκέι. Και εκείνη την εποχή, αν ε, το όνομά σου ειδικά εμπλεκόταν σε ρόζ ιστορίες με πεζοναύτες και τέτοια, σε έβαζαν σε ένα αεροπλάνο και γεια. Yeah. Ο Μπομπο όμω θα πουλήσει την επιχείρηση στον Τζέρι για ένα εντελώ συμβολικό ποσό, νομίζω ένα δολάριο, κάτι τέτοιο. Και έτσι το θρύλικο και αποκλειστικά δικό του μαγαζί είναι στα σκαριά. Σέιλορ Τζέρι. Εκεί είναι όμως που θα κάνει παπάδες, θα δημιουργήσει ανεπανάληπτα σχέδια και θα πάρει την τέχνη του τατουάζ από το χεράκι και θα την οδηγήσει σε μια νέα εποχή. Για να σου δώσω να καταλάβει πόσο προχώ ήταν ο τύπο. Το μοβ χρώμα στα τατουάζ το ανακάλυψε ο Σέιλορ Τζέιλ Μέχρι τότε βλέπει υπήρχαν μόνο τα βασικά. Μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Αυτά. τέλος Άρχισε να πειραματίζεται με διαφορετικέ ιστοιχίε βελονών. Με ένα, να, ανακάνει κάνει smooth degradάρισμα. Το κυριότερο όμω είναι πω εισήγαγε τον κλίβανο για την αποστήρωση του εξοπλισμού του. Δεν χωράει καμία αφιβολία πως μέχρι τότε η πρακτική του τατουάζ ήταν ό,τι πιο αφηγηνό, ό,τι πιο βρώμικο μπορείς να φανταστείς. Αλλά ο Τζέρι είχε σκοπό να τα αλλάξει όλα αυτά. Σε μια εποχή που το ίντερνετ δεν υπήρχε καν ούτε σαν ιδέα, ο Τζέρι αλληλογραφούσε και αντάλλαζε φωτογραφίες με σπουδαίους Ιάπωνες τατου artists, τους λεγόμενους Hori, που στα Ιαπωνικά σημαίνει σκαλίζω, σκάβω. Οι τύποι αυτοί ήταν έτη φωτό μπροστά. Καμία σχέση με τα φλασάκια, με τα λουλουδάκια, τι χαριτομενιέ του δυτικού τατουάζ. Εδώ μιλάμε για μεγάλα, εφάνταστα τατουάζ με, με πλούσιο συμβολισμό και σε αποχρώσεις του die for. Το συγκλονιστικό που κατάφερε ο Sailor Jerry και τον ξεχώρισε από την μέχρι τότε underground κουλτούρα των τατουάζ ήταν πως κατάφερε να ενώσει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Την Ασία με την Δύση. Και το αποτέλεσμα, φίλοι μου, ήταν μοναδικό. Θα έλεγε κανείς πως είχε μια πιο εκλεπτισμένη προσέγγιση, μια πιο περισπούδαστη μορφή, πιο φινετσάτη. Χωρίς αμφιβολία ήταν από αυτούς που άνοιξαν τον δρόμο έτσι ώστε τα τατουάζ να πάρουν την σημερινή τους υπόσταση. Αλλά περισσότερο απ' όλα ήταν η απόδειξη του πως ένας γάιδαρος, ένας rock'n'roll, fuck this, fuck that χαρακτήρας, θα μπορούσε να συνοδέψει την λέξη artist με αυτή τον τατουάζ. Tattoo artist. And the rest, φίλοι μου, είναι τατίστορη, όπως λένε και στο χωριό μου. <ΣΣΣΣ> Στην υγειά σου, Σέλιο